Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, καλωσορίζουμε με χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Πολύζο, καλησπέρα στις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές της ραδιοφωνίας τηλεόρασης της Θεσσαλίας. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, όπως εσείς τα αναμένατε να εξελιχθούν πριν από λίγες μόλις ημέρες, μπήκε σε μια συζήτηση που γινόταν για την πανδημία το θέμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Οι δυνάμεις που έκτοτε το συντήρησαν ήταν σήμερα στους δρόμους, δεν ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν Κομμουνιστικό Κόμμα και Μέρα 25, αλλά νομίζω πως όλες οι δυνάμεις κατήγγειλαν μια κυβέρνηση μέλος της οποίας είστε και εσείς, όχι στην κυβέρνηση, αλλά της κοινοβουλευτικής ομάδας, της συμπολίτευσης δηλαδή, που την στηρίζει, για αυταρχισμό, για προσχηματικές δηλώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ότι πρώτα έβγαλε τις απαγορεύσεις και μετά ζήτησε να εκπροσωπηθούν τα κόμματα ή να πάνε οι αρχηγοί των κομμάτων με την πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα. Σας κατηγορούν ότι δημιουργήσατε εσείς προϋποθέσεις πολέμου που δυστυχώς βλέπουμε, όχι πόλεμο, αλλά βλέπουμε τις αψιμαχίες που τώρα γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, ξεκινώντας, συγγνώμη δηλαδή που θέλουμε να σώσουμε και τη ζωή των Ελλήνων και των Ελληνίδων, των όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, των τουριστών, των επισκεπτών, των μεταναστών, να ζητήσουμε συγγνώμη κιόλας. Από το ΚΚΕ, από τον κύριο Βαρουφάκη και το έτσι, συνομθήλευμα αυτό της αριστεράς του Χαβιαριού, που έτσι πετάει και κανένα κόκαλο στο λαό, με κινήσεις εντυπωσιασμού όπως η σημερινή, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ποτέ δεν περίμενα ότι θα έφτανα στο σημείο να πω ότι έχει μάλλον πολύ πιο υπεύθυνη στάση σήμερα τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, γιατί επειδή θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανούς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Έχουμε τρελαθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα και έχουμε τρελαθεί συνολικά με τα πολιτευτικά και η σημερινή ημέρα πιστεύω ότι θα είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Μου στέλνουν μηνύματα από το πρωί. Έτσι, αν θέλετε, και πιο συναισθηματική από εμένα, αλλά θειασότες της συντηρητικής προσέγγισης στον φιλελευθερισμό, δεξιά κινούμενοι, σε απλά ελληνικά, δεξιοί, και μου λένε ναι, όπως δεν θέλανε να νικήσουμε στη Μικρασία, όλη η Ελλάδα σε έναν αγώνα, το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές απέναντι, όπως λέγανε, γιατί μας πάνε να πολεμήσουμε στην Αλβανία, τους Ιταλούς, δεύτερη επιστολή Ζαχαριάδη. Έτσι και σήμερα βρισκόμαστε όλοι απέναντι σε έναν κοινό εχθρό και βλέπουμε ότι το πρωί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτό το οποίο έκανε είναι ότι ανέλαβε τα όπλα του αντιπάλου εναντίον μας. Δεν είναι ότι δεν πήρε τα όπλα μαζί μας πολεμώντας τον κοινό εχθρό. Πήγε με τους απέναντι. Όλοι οι Έλληνες στη μία όχθη, οι κομμουνιστές από την άλλη. Πολύ θλιβερό. Πάρα πολύ θλιβερό. Τώρα, όσον αφορά στην αντίδραση της κυβέρνησης και της ελληνικής αστυνομίας, επειδή ένα γαϊτανάκι τις τελευταίες μέρες έχει στηθεί και πολλοί όντως θέλουν να βρούνε πρόκληση εκεί που δεν υπάρχει. Θα κριθούμε συνολικά στο τέλος της μέρας. Εγώ θα πω, εμένοντας στο ότι τα οποιαδήποτε μέτρα ή οποιασδήποτε αποφάσεις και βεβαίως το περιεχόμενο των νόμων της ελληνικής πολιτείας, δεν το συζητάμε καν για το Σύνταγμα, πρέπει να ισχύουν ίδια για όλους πάντα και παντού. Ενώ δηλαδή επιμένω ότι η ισονομία και η νομοκρατία δεν έχει διαβαθμίσεις, δεν έχει λίγη ισονομία, πολύ ισονομία. Συνεπώς, σήμερα το πρωί ευνηδιάστηκε η ελληνική αστυνομία. Δεν πρόκειται όμως να μείνω εκεί πέρα για να ασκήσω κριτική για ελλείψεις στην αντίδραση. Γιατί? Διότι όντας βουλευτής Αλφαθήνας γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το παιχνίδι τώρα ξεκινάει να παίζεται στη σημερινή μέρα. Θα πάει μέχρι το βράδυ και οι πραγματικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων πρόκειται να βρεθεί η ελληνική αστυνομία δεν ήταν οι 100 αντικοινωνικοί του ΚΚΕ οι οποίοι θέλησαν να παίξουν κόντρα όλους τους υπόλοιπους Έλληνες με τεχνάσματα που κατέληξαν ουσιαστικά σε μία απόπειρα συγκέντρωσης εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας. Ως εκ τούτου, η μέρα είναι ακόμα μπροστά μας και δίκαιο είναι, από όπου και αν στεκόμαστε για να κάνουμε την κριτική μας, την συνολική κριτική σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη 17η Νοεμβρίου, εγώ τολμώ να πω είναι η πιο δύσκολη 17 Νοέμβρη μετά την πραγματική 17 Νοέμβρη. Γιατί σήμερα, το λέτε λοιπόν, αυτό, έχουμε δει στο παρελθόν. Το λέω διότι σήμερα παίζονται ζωές. Δεν το έχουμε καταλάβει.
Ακόμα και το γεγονός ότι μου το ρωτά ένας από τους πλέον εγγράμματους, λοιπόν, και Εβραίος πνεύματος δημοσιογράφους στα ελληνικά πράγματα, εσείς, γιατί το λέω αυτό, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η κοινωνία μας ενδεχομένως δεν έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο. Πεθαίνουμε. Έχω στην, ευτυχώς όχι στην οικογένειά μου και κάνω το σταυρό μου γι' αυτό. Α, εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνω τη διάσταση στην οποία βάζετε. Έχω στην χωρία των φίλων. Στο ότι όλο αυτό θα επιστρέψει, θα επιτρέψει ξέρετε, μια μεγάλη νεκρούς, διασπορά. Ξέρω ανθρώπους που έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Δυστυχώς όλοι μας. Δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Κουτσούμπας γι' αυτό θέλει να κάνει σήμερα. Δυστυχώς όλοι μας. Αλλά έτσι πώς το ξεκινήσατε, ότι επειδή τα επεισόδια θα πάνε μέχρι το βράδυ, ζήτησα τη διευκρίνηση. Μην εννοείται ότι θα πάμε και σε τέτοιες συγκρούσεις. Όχι, όχι, όχι. Τότε άριστα κάνετε. Και ο Ξιδερκέστατα προλαβαίνετε αυτό που δεν σκέφτηκα εγώ και σας ευχαριστώ. Όχι, όχι, μα δεν, όχι δεν το εννοούσα έτσι. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Χρήσιμη διευκρίνηση. Χρήσιμη διευκρίνηση. Από πλευράς επεισοδίων. Επειδή όχι, δεν θα είναι. Η ελληνική αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Την κάνει ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε προσαγωγές κουκουέδων. Διότι οι κουκουέδες, ενώ πήγαν στην πρώτη απόπειρα συγκέντρωσης και είδανε τέλος πάντων ένα ίχνος, αν θέλετε, επιοίκειας από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έκρινε ότι καλύτερα να μην κάνω ντου, να μην έχουμε εδώ πέρα μακελιό, να μην γίνει και ένα σκηνικό υψηλού υγειονομικού κινδύνου, άντε να έρθουνε να φύγουνε, να δώσω τόπο στην οργή που λέει ο λόγος. Αυτοί πήγανε, άκου τώρα να δεις, εδώ είναι το παρανοϊκό στην όλη υπόθεση. Αυτοί πήγανε και πήγαν να κάνουν και δεύτερη πορεία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον υπερβαίνει οποιοδήποτε όριο πρόκλησης και η ελληνική αστυνομία πλέον κάνει τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσαγωγές κουκουέδων στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, εσείς επιφυλάξατε για το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνοντας μια αναδρομή στην συμμετοχή τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας, παρουσιάζοντάς τους ως τους ανθρώπους που δεν ήταν και ιδιαίτερος πατριώτες. Το λέω τώρα. Όλοι οι Έλληνες μαζί, το κουκουέ απέναντι. Δεν μασώ τα λόγια μου. Όλοι οι Έλληνες μαζί, το κουκουέ απέναντι. Ξανά και ξανά στην ελληνική ιστορία, την ώρα που παίζονται οι ζωές μας. Ξανά και ξανά. Σήμερα για ακόμα μία φορά, βαριά ντροπή στην ιστορία της αριστεράς, παρά το γεγονός ότι αυτοί θα το κοκορεύονται, μαύρη σελίδα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα το κυνηγάει το σημερινό σε όλη του την ιστορία. Καλά να μας έχει ο Θεός, εγώ σε 20-25 χρόνια άμα ζω, το σημερινό θα τους το κοπανάω. Η μέρα που βγήκατε στους δρόμους για να σκοτώσετε τις γιαγιάδες μας. Τόσο απλά. Η μέρα που βγήκατε στους δρόμους για να σκοτώσετε τις γιαγιάδες μας, επειδή δεν μπορείτε για μία μέρα στο χρόνο να κάνετε τη θυσία που κάναν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Όλοι ανεξαιρέτως. Ο Χριστιανός την έκανε τη θυσία στον 15 Αύγουστο και το Πάσχα. Αν θέλετε, ο Πατριώτης έκανε τη θυσία 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Ο επαγγελματίας έκανε τη θυσία που έκλεισε το μαγαζί. Ο φιλομαθής μαθητής έκανε τη θυσία που έκλεισε το σχολείο. Όλοι κάνουμε καθημερινά βαριές θυσίες. Η τσέπη μας, και όχι μόνο η οικονομία, αλλά και η δυνατότητά μας να προχωρήσουμε σε συνθήκες οικογενειακής, κοινοτικής, κοινωνικής συνοχής, δοκιμάζονται καθημερινά με έναν τρόπο ο οποίος στη δική μου γενιά είναι αυνευπροηγουμένο. Είναι ο πόλεμος της γενιάς μου αυτό. Θέλετε να πείτε ότι είναι ο ξενέρωτος πόλεμος μιας φλόρικης γενιάς? Ας είναι. Είναι ο πόλεμος της γενιάς μου. Σε αυτόν τον πόλεμο, όλοι οι Έλληνες μαζί, το κουκουέ απέναντι. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν αμφισβητείται. Λοιπόν, για έλατε να πάρουμε τα σχόλιά σας και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας το διευκρίνησε από χθες ότι δεν θα πάει σε πορεία. Το κόμμα του πήγαν στον χώρο βασανισμού του ΕΑΤΕΣΑ. Είπε όμως ο κύριος Τσίπρας ότι σπάσαμε την ανόητη απαγόρευση και επιστρέψαμε στους εμπνευστές τους τα προβοκατόρικα σχέδια. Για προβοκατόρικα σχέδια μιλούσε και χθες στην δήλωση που έκανε στο περιστήλιο της Βουλής. Εγώ επιμένω να ρωτώ. Και για Βλακώδη. Και για Βλακώδη.
Έτσι, είναι βαριά η λέξη. Αυτά είναι βλακώδη. Πολύ βαριά η λέξη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ουσιαστικά λέει υπουργό βλάκα. Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα σε 3 ώρες έχασε 100 ζωές στο μάτι και μετά ήρθε και μας έκανε πυρουέτες μπροστά στις κάμερες θέατρο σκιών. Τάχα μου, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η αξία που αποδίδει στην ανθρώπινη ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όταν η κυρία Βουνάτσου βγήκε και είπε ανυπομονώ να αυξηθούν οι νεκροί από COVID πριν από αρκετούς μήνες, ούτως ώστε να μπορέσω να κάνω αντιπολίτευση, της έκανε αναστολή της κομματικής της ταυτότητας και μετά την ξαναπήρε με δάφνες και τιμές και δόξες πίσω στο κόμμα. Αυτή είναι η ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή διαχρονικά. Όμως, κύριε Πολύζο, και συγγνώμη που σας διέκοψα στην ερώτηση. Όχι, παρακαλώ. Πάβω και επιστρέφω το λόγο σε εσάς, ούτως ώστε να ολοκληρώσετε και τη διατύπωσή σας. Σήμερα όμως, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το έλεγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο υπεύθυνος από τα άλλα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης. Και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι εκφράζουμε διαχρονικά δρυμία κριτική απέναντι στον συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, να το τονίσουμε σήμερα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι γιατί έπρεπε αυτή η ενωτική δήλωση του Πρωθυπουργού να γίνει χθες, γιατί χρειάστηκαν 5 ακριβώς 24 ώρα από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όταν πρώτο μπήκε λοιπόν το θέμα, για να επανέλθω σε όσα είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, για να απευθύνει αυτό, να μεσολαβήσει η επικοινωνία του κυρίου Χρυσοχοΐδη με τους αρχηγούς των κομμάτων που είχαν εκδηλώσει τη διάθεση να κάνουν πορεία, να βγει η απαγόρευση, να γίνεται όλο το Σαββατοκύριακο αυτό το μαλευράσε και αυτή η δήλωση να μην γίνει εκείνη την ημέρα στο Κοινοβούλιο και να έχουν λήξει όλα ειρηνικά. Γιατί να έχουμε αυτό τον κλεφτοπόλεμο σήμερα? Διότι πιστεύω ότι η ψυχή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αγαπά την καταστολή. Η ψυχή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αγαπά την καταστολή. Αγαπά την νομιμότητα, η οποία δεν χρειάζεται να καταφεύγει σε μέτρα καταστολής. Θεώρησε λοιπόν ότι με δεδομένο την πρωτοφανή φύση των συνθήκων που αντιμετωπίζουμε, συνθήκων όπου διακυβεύεται η ζωή και ο θάνατός μας, τόσο απλά, δεν θα χρειαζόταν να μπούμε σε συζήτηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο. Όταν έχουμε δώσει όλοι. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και υπάρχουν 10 Έλληνες και ζητάς από όλους να σου δώσουν κάτι το οποίο τους είναι πολύτιμο και το οποίο έχει μεγάλη αξία για αυτούς. Το 15 Αυγουστό τους, τη δουλειά τους, το σχολείο τους, την κοινωνική τους επαφή, τους φίλους, το περιεχόμενο της τσέπης τους. Όλοι κάτι δίνουν. Όλοι. Περιμέναμε ότι δεν θα είναι τόσο αντικοινωνική, αυτή είναι η λέξη, οι κουκουέδες και οι όσοι πάνε μαζί τους και η αριστερά του Χαβιαριού μέρα δεν ξέρω 20 πόσο έχει πάει τώρα και θα μας πούνε όχι. Ειλικρινώς, εάν μπορώ να εικάσω, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ούτε συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βαθμό που να μου εξηγεί καθημερινά το σκεπτικό του είμαι, ούτε είμαι κατά κάποιο άλλο τρόπο μέσα στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Εάν μπορώ λοιπόν να εικάσω, κανένας μας δεν περίμενε ότι θα φτάναμε στο σημείο να χρειαστεί να βγει ο Πρωθυπουργός και να κάνει αυτή τη δευτερεύουσα δήλωση μαζί με την απαραίτητη και αναγκαία και ορθή αυστηροποίηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Τι θέλω να δηλαδή, πω. Δηλαδή, μου λέτε ότι εμείς πιστεύαμε ότι θα βγει. Διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχει πει καθόλου. Διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία διαφοροποίηση την 17η Νοεμβρίου από οποιαδήποτε άλλη μέρα, στην οποία ισχύουν τα αυστηρά μέτρα που στόχο έχουν να σώσουν τη ζωή μας. Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται με την... Ξέρετε νεκρούς, γνωρίζετε νεκρούς, σαφώς, κύριε Πολύζο. Σαφώς. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε. Έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε εάν θα επιστρέψουμε στο σπίτι φορείς ενός διαόλου, ο οποίος μπορεί να στείλει στον άλλο κόσμο αγαπημένους μας ανθρώπους. Και το κουκουέ και οι βαρουφάκηδες τώρα μας χορεύουν στους δρόμους. Και πολύ ήπιοι είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την πανδημία. Έβγαλε ένα βιντεάκι πριν από λίγες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε «Μπορείς να τους εμπιστευτείς». Το έχετε δει, μην τα ξαναλέμε τα επιχειρήματα.
και έδειχνε έναν πρωθυπουργό που είναι και σήμερα πρωθυπουργός να πανηγυρίζει ότι νικήσαμε. Νικήσαμε, είναι το ερώτημα. Σε σχέση με αυτό που περνάμε. Στην υγεία σας και σας ευχαριστώ. Στην υγεία σας. Είναι σπουδαία ευχή το να έχουμε την υγεία μας. Λοιπόν, όταν ο πρωθυπουργός είπε νικήσαμε, είχαμε όντως νικήσει μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Ξέρετε, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η Πελοποννησιακή πόλεμη, δεν είναι μια μάχη. Για παράδειγμα, λέω κάτι το οποίο μπορεί να το θυμούνται και οι τηλεθεατές μας από το σχολείο, που έχει πάρει τέτοια κάτω βόλτα τα τελευταία 10 χρόνια, που δεν ξέρω πια όταν βγαίνουν τα παιδιά, αν ξέρουν τι είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Άστο αυτό στην άκρη. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν ήταν μία μάχη. Πάρε για παράδειγμα τη δεύτερη φορά που ήρθαν οι Τούρκοι. Άστο τον Μαραθώνα. Ήταν Θερμοπύλες, μετά ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Όλο το πραγματάκι τελείωσε ένα χρόνο μετά στις πλατέες. Όταν όλοι μαζί οι Έλληνες, σίγουρα αν υπήρχαν κομμουνιστές θα ήταν με τους Πέρσες τότε, λοιπόν, αντιμετώπισαν τον κοινό εχθρό. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε νικήσαμε, είχαμε όντως νικήσει σε μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Θα νικήσουμε και τις επόμενες και θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Το πιστεύω πραγματικά. Κάποιες μάχες είναι πιο σκληρές και πιο δύσκολες από τις άλλες. Όλες θα τις δώσουμε και όλες θα τις κερδίσουμε. Όταν είχε πει ο Πρωθυπουργός νικήσαμε, όντως είχαμε νικήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Θα νικήσουμε και στην επόμενη. Και ας έχουμε απέναντι εκείνους οι οποίοι παραδοσιακά πηγαίνουν με τον εχθρό όλων των υπολείπων Ελλήνων. Θα αντέξει το σύστημα. Θα αντέξει το σύστημα. Άρα λέτε ότι έχουμε ένα σύστημα που θα αντέξει, ακόμη και αν κινείται οριακά εδώ και μέρες, αλλά θα αποδώσουν και τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία. Γιατί δεν βλέπουμε την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, πλειοψηφικά ναι, αλλά όχι στο σύνολό της, να ανταποκρίνεται στα μέτρα αυτά. Στο σύνολο, μια κοινωνία δεν τη βλέπουμε να αντιδρά το ίδιο πουθενά και ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτως ή άλλως, ιστορική αλήθεια. Ούτως ή άλλως, όσοι είμαστε πραγματικοί θαυμαστές των μεγάλων συντηρητικών πολιτικών προσωπικότητων, βλέπε Μάργαρετ Θάτσερ περιπίν, θυμόμαστε και αυτό το οποίο έχει πει η μεγάλη γυναίκα συντηρητική ηγέτης του Μεγάλου Βασιλείου, ότι μην ψάχνεις να βρεις τι είναι κοινωνία, διότι στο τέλος η κοινωνία δεν υπάρχει σαν κάτι το έτσι, αυθυπαρκτό. Η κοινωνία είναι άνδρες και γυναίκες, πυρήνες, μονάδες, οικογένειες, ομάδες, συλλογικότητες. Δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πράγμα το οποίο να κινείται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και ευτυχώς που δεν υπάρχει, διότι αυτό είναι κάτι το θέλουν τα απολυταρχικά καθεστώτα. Μια κοινωνία απολύτως ομοιόμορφη, ομόθυμη στα πάντα είναι το όνειρο των σταλινικών και των ναζίδων. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία και φιλελεύθερη όσον αφορά σε αυτό το χαρακτηριστικό. Η πλειονότητα της κοινωνίας είναι μαζί μας. Με την πλειονότητα της κοινωνίας θα πάμε, θα προχωρήσουμε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπατε πριν, ότι κινούμαστε κοντά στο όριο, είναι που ελήφθησαν τώρα τα συγκεκριμένα μέτρα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός με τον Μακαριότατο, ότι έλα να κάνουμε την προσπάθεια τώρα να κάνουμε Χριστούγεννα με ανοιχτές εκκλησίες. Και εγώ θα πω όχι μόνο με ανοιχτές εκκλησίες, με ανοιχτά μαγαζιά, με ανοιχτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να μπορούμε να βγούμε, να φάμε κάτι έξω, να περπατήσουμε στο δρόμο, να κάνουμε κατά το δυνατόν γιορτές, ανθρώπινες ρε αδερφέ. Το σύστημα υγείας ενισχύεται διαρκώς. Στο τέλος πιστεύω αυτής της κρίσης θα έχουμε τις διπλάσιες κλίνες μεθ από αυτές που μας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που μας παρέδωσε τον χαμηλότερο αριθμό κλινών μεθ ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Των 27, η Βουλγαρία και η Λετωνία έχουν πάρα και η Ρουμανία είχαν παραπάνω κλίνες μεθ ανά εκατομμύριο κατοίκους από όσες μας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα φωνασκεί και διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων, ας το βάλουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Μπογδάνε, δεν παραδώσατε κι εσείς ένα σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας που φυσούσε και κατεστράφει επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ? Για πότε μιλάτε? Μιλώ για το 2015. Ναι, θα να πω ότι δεν είναι τόσο μακρινά τα χρόνια που κυβερνήσατε κι εσείς. Όσο και αν εμφορούμε από αισθήματα αγάπης και θαυμασμού για τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας πω ότι εγώ το 2015 δεν ήμουν
ούτε καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ήμουν δημοσιογράφος, ως εκ τούτου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει από την πρώτη στιγμή της υποψηφιότητάς του για το κόμμα ταχθεί στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και θεωρώ ότι κρίνομαι ως μέρος της ανθρωπογεωγραφίας της Νέας Δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής της ομάδας με την ύψη στιγμή που μου έκαναν 25.000 Αθηναίοι πολίτες, κρίνομαι για τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου σας λέω, αυτή τη ήταν πολύ σαφές, παρότι έτσουξε λίγο. Ξέρετε, 8 και 8, 16. Αν προσθέσουμε άλλες 300-350, έχουμε διπλασιάσει τις κλίνες που μας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και παίρνουμε και 3.000 γιατρούς. Μόνιμους εντωμεταξύ. Λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ό,τι πρέπει. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει. Να μας ασκεί κριτική ο πολίτης, αλλά να είναι μια κριτική η οποία να είναι επικοδομητική. Δρυμία, αυστηρή. Όποιος αγαπάει, παιδεύει. Αν μας αγαπάτε, να μας παιδεύετε. Είμαι ο πρώτος που το λέει. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Και επειδή σήμερα εκτελήσετε μια πολύ κρίσιμη μέρα και αντιλαμβάνομαι ότι ερχόμαστε και προς το τέλος της συζήτησής μας, για την οποία θα σας ευχαριστήσω θερμότατα για άλλη μια φορά, κύριε Πολύζο. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάνετε εξαιρετική δουλειά δίνοντας χρόνο στις απόψεις και στα επιχειρήματα να διατυπωθούν, όπως πλέον δεν συνηθίζεται στην τηλεόραση. Επειδή λοιπόν σήμερα διανύουμε μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα, θα κριθούμε στο τέλος της ημέρας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μάλιστα. Προς το παρόν, ψυχραιμία και στοχοπροσήλωση. Και θα κριθούμε θερμά στο τέλος της ημέρας. Και θυμίζω ότι τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο τον ακούτε και από το ραδιόφωνο της ΤΕΑΡΤΗ καθημερινά, που κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πολύζο, θερμά. Κύριε